Γεια σας Storybeans, είμαι η Doris Galaxy και αυτό είναι το Apex Legends 101. Στο σημερινό μάθημα έχουμε τα πιστόλια. Έχουμε το P2020, το RE45 με light ammo και τέλος το Wiman με heavy ammo. Είναι επίσης το Mozambique που είναι shotgun pistol, αλλά θα το πούμε γι' αυτό στα shotguns. Πριν αρχίσω να μιλάμε για τα πιστόλια, ήθελα να πω ότι στα πιστόλια το handling speed είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με AR ή LMGs ή SMGs, δηλαδή το βγάζεις πολύ πιο γρήγορα ή αλλάζεις μεταξύ στα όπλα πολύ πιο γρήγορα με τα πιστόλια. Αρχίσουμε λοιπόν με το P2020. Κάνω λίγο flex έτσι το legendary skin, γιατί δεν μπορώ να το κάνω κάπου αλλού. Λοιπόν, το P2020 είναι ένα semi-automated pistol. Χρησιμοποιεί light rounds, δηλαδή τις καφές σφαίρες, και είναι ένα αρκετά καλό πιστόλι για την αρχή του match. Κάνει 18 body shots damage, 16 στο πόδι και 27 στο κεφάλι. Μερικά καλά του P2020 είναι ότι έχει fast reload, low recoil και το hip fire είναι εξαιρετικό. Δηλαδή εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ χωρίς aim down sights. Το hip fire είναι εξαιρετικό, δηλαδή επειδή έχει low recoil, είναι απλά αρκεί να είναι ο στόχος σου στο κέντρο, θα το πετυχαίνεις πάντα. Το μόνο κακό που θα έλεγα είναι ότι χρειάζεται το fast clicking επειδή πρέπει να πατάς πολλές φορές το trigger και ότι εντάξει είναι καλό όπλο, ειδικά τώρα γιατί παλιά έκανε μόνο 10 damage, αλλά δεν είναι τόσο καλό στο battle royale προς το τέλος του αγώνα. Εδώ σας δίνω μερικά clips με το P2020, ότι όντως δεν είναι τόσο άσχημο όσο μερικοί πιστεύουν, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι έχω το P2020 άρα θα χάσω. Γίνεται να κερδίσεις με το P2020 αρκεί να ξέρεις πως να κινείσαι, να αποφέρεις σφαίρες, να παίξεις έξυπνα. Θα πούμε για το αγαπημένο μου πιστόλι, το RE45. Δυστυχώς δεν έχω legendary skin ακόμα το RE45, όλος περιέργος. Το RE45 είναι fully automated pistol που χρησιμοποιεί light rounds όπως και το P2020. Από damage κάνει 10 στο σώμα, 9 στο πόδι και 15 στο κεφάλι. Φαίνεται για λίγο damage, αλλά επειδή είναι fully automated κάνει πολύ γρήγορα build up. Ένα πολύ σημαντικό για τα automated όπλα, γενικά για κάθε όπλο συνήθως, είναι να μάθετε το recoil pattern. Δηλαδή τι recoil θα έχει χωρίς να το κοντρολάρετε καθόλου. Το RE45 έχει πάνω και προς τα δεξιά. Πολλοί πιστεύουν ότι το aim είναι μόνο με το right stick ή με το mouse, αλλά στην πραγματικότητα είναι και η κίνηση με το legend, δηλαδή πώς κινείσαι με το left stick ή με το WSD με το keyboard. Θα δείτε ότι κινούμε προς τα αριστερά και το stick που κρατά προς τα κάτω λίγο, ώστε να κοντρολάρω το προς τα πάνω recoil. Και έτσι έχω ένα πολύ πιο σταθερό aim. Επίσης το hip fire είναι πολύ καλό, αλλά μερικά τα cons του είναι ότι έχει low DPS, δηλαδή low damage per second, δηλαδή σε σχέση με άλλα automated guns έχει πολύ low damage κάθε δευτερόλεπτο. 5 είναι το αγαπημένο μου όπλο, όχι όπλο, αγαπημένο πιστόλι. Δηλαδή έχω μερικά match στο κανάλι μου που δείχνω που κερδίζω όλο το Battle Royale μόνο με το RE45, οπότε προτείνω να πάτε να το δείτε. Τέλος, έχουμε το χειρότερο πιστόλι του κόσμου για μένα. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ OP πιστόλι, το Wingman. Το μισό, αφάντεσα, δεν μπορώ να το κοντρολάρω. Αν και περίεργως σας έχω μερικά clips για εσάς σήμερα. Το μισό, αφάντεστα, δεν μπορώ να το κοντρολάρω, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το Wingman είναι ένα revolver που χρησιμοποιεί heavy ammo. Τα πράσινα ή μπλε, γαλαζοπράσινα, όπως το δει ο καθένας. Από damage κάνει 45 στο σώμα, 41 στο πόδι και 97 στο κεφάλι. Γενικά είναι πολύ καλό πιστόλι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις το στόχο σου με αυτό. Δηλαδή δεν είναι για τον καθένα, δηλαδή σίγουρα όχι για μένα. Δηλαδή από θαύμα πήρα τα κλίσεις που πήρα σήμερα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Αν και έχει πολύ high recoil και γενικά δεν είναι ότι καλύτερο για κάποιον που δεν μπορεί να πετύχει το στόχο του εύκολα. Δεν θα το έλεγα beginner friendly με άλλα λόγια. Και επειδή βαράει τόσο αργά, έχει επίσης low DPS. Πάντως το Wingman σε αντίθεση με τα άλλα πιστόλια έχει ένα hop-up, ένα καινούριο hop-up
pop-up τώρα στη Zone 10 που λέγεται Boosted Loader. Οπότε τι κάνει το Booster Loader? Ουσιαστικά, άμα κάνεις reload την τέλεια στιγμή, όταν έχεις σχεδόν ξεμείνει από σφαίρες, λογικά στις 2-3 σφαίρες στο μαγκαζίν βέβαια, τότε κάνεις fast reload και σου προσθέτει 2 σφαίρες από ό,τι έχεις στην τελική κανονικά. Ας πούμε, άμα έχεις purple μαγκαζίν που έχει 9 σφαίρες κάθε φορά, άμα κάνεις reload την τέλεια στιγμή, έχεις και fast reload και στο τέλος καταλήγεις με 11 σφαίρες στο μαγκαζίν, δηλαδή plus 2 κάθε φορά. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω μερικά clips στο Whipman, κάποια knocks, κάποια kills που ήταν αρκετά δύσκολο να καταφέρω να πάρω. Μου πήρε αρκετή ώρα, επειδή δεν χρησιμοποιώ το Wingman, δεν το έχω με πιστόλι, το θεωρώ πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσω. Αλλά για το sake του βίντεο κατάφερα να πάρω μερικά clips. Λοιπόν, αυτά για σήμερα το Orbeez. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Στην επόμενη φορά θα πούμε για τα SMGs, δηλαδή τα Submachine Guns. Οπότε, αυτά για σήμερα το Orbeez. Like, comment, subscribe and I'll see you on the next one. Bye bye!